Έλεγα προηγουμένως, βλέποντας εδώ στα εγγένεια του σχολείου τα παιδάκια που κρατούσαν τα καραβάκια, ότι ο Αλέξης, ο φίλος τους, που έχει στην πλάτη του πραγματικά όλη αυτή την ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και των διαπραγματεύσεων, ότι δεν θα επιτρέψει αυτά τα καραβάκια να πάνε σε βράχους όπως πολλοί θέλουν, πολλοί ελπίζουν. Παρά τα μποφόρ που κάποιοι σκόπιμα βγάζουν στις θάλασσες. Τα καραβάκια αυτά θα πάνε σε ήρεμες θάλασσες. Η Ελλάδα θα βρει το δρόμο της, θα τον βρει το δρόμο αυτό που πρέπει με την αξιοπρέπεια και κυρίως με το όραμα για ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Διευθυντά Μέσης, Περιφερειακή Διευθυντά, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Παγιωδάκη, κύριε Χριστοδουλόπουλε, θα κλείσω με μία ευχή. Μία ευχή που έχει να κάνει με την δύσκολη διαπραγμάτευση που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Όλοι να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή κατάληξη. Θεωρώ ότι αυτό που θα επιτευχθεί θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι μια εθνική προσπάθεια, ο καθένας με τις δυνάμεις του και από το πόστο που έχει ταχθεί, όλοι εμείς να βοηθήσουμε η χώρα να πάει μπροστά. Έχουμε ξεπεράσει και κρίσεις που είμαστε ακόμα σε δυσκολότερη θέση. Να σκεφτούμε μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο. Οι συνθήκες θα είναι πολύ χειρότερες. Τώρα μπορούμε, αν το πιστέψουμε όλοι μαζί οι Έλληνες με ενότητα, να καταφέρουμε η χώρα όχι μόνο να διασωθεί σε αυτή την περίοδο, αλλά να πάει και μπροστά και να κυριαρχήσει και πάλι σε επίπεδο Ευρώπης.